Γεια καραντάν σε όλους! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε μία από τις αγαπημένες σας πλέον σειρές αυτού εδώ του καναλιού και μιλάω φυσικά για την μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη σειρά με το όνομα Ένα Αστέρι. Και όταν λέω Ένα Αστέρι, δεν θέλω να μου μπερδεύεστε, δεν εννοώ εμένα. Εννοώ τις απίστευτες κριτικές που υπάρχουν στο IMDb και σήμερα έχουμε και έκπληξη γιατί έχω πάρει κριτικές και από το Rotten Tomatoes. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν είπα, εφόσον καταπιαστήκαμε αυτό το μήνα με την τριλογία του Άρχοντα, να μπω και να διαβάσω κριτικές του Ενός Αστεριού, όχι για την πρώτη, όχι για τη δεύτερη, όχι για την τρίτη ταινία Lord of the Rings, αλλά και για τις τρεις. Και το τι διάβασαν τα ματάκια μου δεν περιγράφεται. Λοιπόν, εγώ λέω να μην περιμένουμε άλλο, να πάμε στο βίντεο. Let's go! Πριν ξεκινήσω να διαβάζω τα σχόλια του Ενός Αστεριού, πάμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Γιατί ο σημερινός χορηγός του βίντεο δεν θα πιστεύετε ποιος είναι, έτσι. Η Surfshark. Η Surfshark, κυρίες και κύριοι, είναι η καλύτερη VPN υπηρεσία. Που τι είναι η VPN υπηρεσία? Είναι απαραίτητη στις μέρες μας γιατί οι hackers και οι scammers έχουν βγει παγανιά και τα έχουν ξεπατώσει όλα. Και εφόσον πρέπει να έχεις μια VPN υπηρεσία, γιατί να μην έχεις την καλύτερη, τη Surfshark. Είτε λοιπόν έχεις Android, είτε έχεις iOS, είτε έχεις PC, ανοίγεις το application τη Surfshark, διαλέγεις όποιας χώρας την IP θες εσύ και παίζεις μπαλάρα στο ίντερνετ άφοβα. Και εκτός από ασφάλεια, μπορείς να ξεκλειδώσεις και οποιαδήποτε συνδρομητική υπηρεσία δεν έχει έρθει ακόμη στη χώρα μας. Του χου το HBO Max που έχει μέσα τις Παναγιά στα μάτια. Και ασφάλεια λοιπόν θα έχεις. Και όπου θέλεις να μπαίνεις, και όλα αυτά τα έχεις και φτηνά. Πας λοιπόν στο link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή, το πατάς και βάζεις κωδικό Tom & Chill για να κερδίσεις 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δώρο. Και ο πρώτος μήνας, να ξέρετε, είναι δοκιμαστικός, οπότε αν δεν σας κάνει για κάποιο λόγο, μπορείτε να ζητήσετε τα λεφτάκια σας πίσω. Τιμιότατη. Πάτησε στο link της περιγραφής λοιπόν, βάλε και κωδικό Tom & Chill για να βοηθήσεις και το κανάλι, αλλά για να βοηθήσεις και εσένα. Πάμε στο βίντεο. Γιατί δεν γελάει κανένας? Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι αυτή η ταινία υπέφερε λόγω της αλαζονίας των δημιουργών της. Πριν κυκλοφορήσει, οι συντελεστές της έβγαιναν και έκαναν δηλώσεις τύπου «Δεν έχετε δει ξανά κάτι παρόμοιο» και «Εγώ έκλαψα και το ίδιο θα κάνετε και εσείς». Συγγνώμη, αλλά τα είχαμε δει όλα αυτά και πιο πριν. Όλα αυτά! Εντάξει ρε, δηλαδή έχεις δει να βγαίνει καμία ταινία και να βγαίνουν ηθοποιοί και να λένε «Καλά αυτή την αηδία, μπάτε να τη δείτε και εγώ, επειδή με πληρώσαν έπαιξα». Λογικό είναι να βγαίνουν οι άνθρωποι και να λένε ότι είναι καλή ταινία τους. Εντάξει, να την προωθήσουν, θέλουν να πάνε να τη δουν οι άνθρωποι. Τσάμπα δούλεψα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως νέο σε αυτή την ταινία και μάλιστα είναι γεγονός πως μερικά σημεία είναι αντιγραφή από άλλες ταινίες. Sleepy Hollow, Jason and the Argonauts, First Night, Camelot, Willow, The Ten Commandments και άλλες. Σιγά το νέο, σιγά το καινούργιο, γιατί ποια ταινία βγαίνει και είναι εντελώς πρωτότυπη και δεν δανείζεται σκηνές από άλλες? Ρε, Ταραντίνο έχεις δει ποτέ στη ζωή σου? Μία ταινία του Ταραντίνο να δεις και γενικά να έχεις δει και άλλες ταινίες πιο παλιές, θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος είναι απλά ένας μέτρ στα παζλ. Δηλαδή παίρνει κομμάτια από άλλες ταινίες και τα βάζει μέσα στην ταινία του και φτιάχνει μια ωραία ταινιάρα δική του. Εγώ, παιδιά, δεν είμαι αντίθετος σε αυτό. Μη σας πω ότι και αυτό θεωρώ ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις. Να πάρεις δηλαδή ιδέες από διάφορα project, να τα βάλεις στο δικό σου και να τα κάνεις να φαίνονται και δικά σου. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει ο τύπος εδώ, ισχύει, αλλά δεν το θεωρώ κακό, αυτό λέω. Όλες αυτές οι ταινίες επαναπαρουσιάζονται εδώ και μερικές σκηνές είναι ίδιες με σκηνές από αυτές τις ταινίες. Εντάξει, μας το πες μία φορά, φτάνει. Και όχι, δεν έκλαψα γιατί όλοι οι χαρακτήρες ήταν αχώνευτοι. Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα κάρο δευτεροκλασσάτους ηθοποιούς, εξαιρούνται οι Μακέλεν και Κρίστοφερ Λί. Όχι, να σου πω. Όταν θα θες να μου το παίξεις μάγκας και να θες να μου είσαι έτσι εριστικός, θα βάλεις και αυτούς μέσα. Τι θα πει αυτοί εξαιρούνται? Χαρακτήρες που σχεδόν σε όλη την ταινία τρέχουν μακριά, συναντούν κάποιους κακούς τύπους. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι το τέλος. Α, βασικά δεν υπάρχει τέλος. Απλά σταματάει με έναν κοινικό τρόπο ώστε να σε κάνει να δεις την επόμενη ταινία. No shit, Sherlock. Τι ήθελες να κάνουν δηλαδή, ρε? Εντάξει, και εγώ συμφωνώ ότι όλες τις ταινίες πρέπει να στέκονται από μόνες τους και να έχουν αρχή, μέση και τέλος και ας ανήκουν, ρε παιδί μου, σε μια τριλογία. Αλλά η πρώτη ταινία τουλάχιστον, Lord of the Rings, δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά και νομίζω ότι το τέλος που δίνει και πολύ είναι. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι κοινικό τέλος. Εντάξει, υπάρχει τέλος, υπάρχει μια κορύφωση, ο θάνατος του Μπόρομιρ, η αποδοχή του Άραγκορν από τον Μπόρομιρ ως ο ηγέτης της Γκόντορ που θα τους ενώσει όλους και ως βασιλιάς του τέλος πάντων. Και αυτό μια κορύφωση είναι, μια εξέλιξη χαρακτήρα είναι.
Οπότε πιστεύω ότι η κορύφωση του Fellowship of the Ring είναι εκεί. Το μετέπειτα είναι απλά ένα cliffhanger τέλος για να σε κάνει όντως να δεις την επόμενη ταινία. Τέλος έχει όμως. Η ιστορία ήταν βαρετή και δεν είχε σωστή αφηγηματική γραμμή. Υποτίθεται ότι είναι μια περιπετειώδης ιστορία, αλλά πού είναι η περιπέτεια? Ναι, μωρέ! Δεν υπήρχε καθόλου περιπέτεια. Δηλαδή, εκεί που κυνηγάνε τα Nazgul τον Frodo ή εκεί που έχει κρυφτεί, ας πούμε, ο Frodo κάτω από το δέντρο και έχουμε χεστεί όλοι πάνω μας. Δεν υπάρχει καμία περιπέτεια. Καλά τα λες. Δεν υπάρχει ένταση ή ενθουσιασμός. Μα, αυτό λέω και εγώ. Δεν υπάρχει. Νιώσατε εσείς, παιδιά, ότι υπήρξε καμία ένταση ή ενθουσιασμός στη σκηνή που τα Nazgul βρίσκουν τη θέση του Άραγκορν με τα Χόμπιτ και τους περικυκλώνουν και τους κάνουν ντου και μαχαιρώνουν τον Φροντό? Όχι ούτε καν. Μήπως νιώσατε ένταση ή ενθουσιασμό που μια στρατιά Ορκ την έπεσε στους πρωταγωνιστές μας στο τέλος της ταινίας, οι οποίοι ήταν και χωριστά? Ο Μπόρομιρ ήταν με τα Χόμπιτ και ο Φρόντο ήταν με τον Άραγκορν και οι άλλοι δύο μόλι τους και προσπαθούσαν όλοι αυτοί χωριστά να τα απεξέλθουν σε αυτό? Νιώσατε καμία ένταση? Μπα, ε. Άρα δίκιο έχει ο φίλος. Και οι σκηνές μάχης είναι τόσο πληκτικές που δείχνουν το πόσο ερασιτέχνης είναι ο Πίτερ Τζάκσον. Έπρεπε να έχει μείνει στις B-movies. Ε! Δώστε το ένα site του παλιγαριού να γράφει κριτικές. Μιλάμε το όχι. Δηλαδή εντάξει, δεν έχετε πιάσει κι εσείς τον εαυτό σας οι ίδιοι. Δεν έχετε πιάσει να βλέπετε το πρώτο Lord of the Rings και να λέτε καλά, ρε. Τι ερασιτεχνικές μάχες είναι αυτές? Είναι τόσο ερασιτεχνικές που όλοι οι ηθοποιοί εκπαιδεύτηκαν στην ξυφομαχία actually και γίνανε actual ξυφομάχοι. Μιλάμε απίστευτα ερασιτεχνικές. Ρε, δεν ήξεραν την τίπλα του οι τύποι. Άκου εκεί πέρα. Και ο Πίτερ Τζάκσον, χάλια. Κομπογιαννίτης. Ουστ, άσχετε. Μα πραγματικά, ρε παιδιά, έχει δίκιο. Σας έχει μείνει καμία σκηνή μάχης από το Lord of the Rings? Όχι, πείτε μου. Ρε, δεν πότε καλά καθόλου. Υπόθεση είναι γελία. Τι σου άρεσε τελικά, μωρέ? Ένα μαγικό δαχτυλίδι που με κάποιο τρόπο έχει μαγικές δυνάμεις πρέπει να το πάνε στο σκοτεινό δολοφονικό βουνό ή κάτι τέτοιο και οι ήρωες αποφασίσουν να το κάνουν αυτό χωρίς πραγματικά ερωτήματα. Βρε και φταίδες, αφού είστε αρνητικά προκατηλημένοι όχι προς την ταινία της συγκεκριμένη, αλλά γενικά προς το είδος της, γιατί κάθεστε να τη δείτε, μου λέτε? Εγώ που χου δεν είμαι και τεράστιος φαν των musical. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κάτσω να δω ένα musical. Και αν κάτσω να το δω, θα προσπαθήσω να το δω με θετική άβρα. Όχι αυτό το πράγμα, περίοδος με πόδια. Και όχι δεν έχουν ερωτήματα, έχουν. Βαρέθηκες, δεν σου άρεσε και σταμάτησες να παρακολουθείς, γιατί δεν ξέρεις και τα βασικά της ιστορίας. Δεν αναρωτήθηκε ο Φρόντο για το δαχτυλίδι, αναρωτήθηκε. Δεν αναρωτήθηκε ο Γκάνταλφ, αναρωτήθηκε. Πήγανε, ψάξανε, μάθανε. Και μετά πήγαν να κάνουν ό,τι πήγαν να κάνουν. Να πούμε για τον Σαμ. Ο Σαμ άκουσε αυτά που του είπε ο Γκάνταλφ στο Φρόντο και γι' αυτό ακολούθησε. Να πούμε και για τον Μέρι και τον Πίπιν. Κατά λάθος βρέθηκαν εκεί, οπότε υποχρεωτικά έπρεπε να επιβιώσουν κι αυτοί. Από εκεί και πέρα συναντάμε έναν σκασμό από τροπιαστικά όντα όπως elves, goblins και κάτι CGI τέραντα που είναι τόσο άσχημα ψηφιακά κατασκευασμένα που αφαιρεί κάθε ίχνος αληθοφάνειας από την ταινία. Πραγματικά θέλω να πατήσω να δω εάν έχει δει τις καινούργιες ταινίες της Marvel. Εκεί να δει CGI. Τώρα είναι δυνατόν να σφαίρονται τα CGI του Lord of the Rings χάλια και κακοφτιαγμένα? Ο τύπος είναι απλά αρνητικά προκατελημένος και τα βλέπει όλα χάλια. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αλλά το χειρότερο, α, δεν το έχει πει ακόμα. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως όλοι τα παίρνουν όλα τόσο μα τόσο σοβαρά. Δεν επιτρέπεται να γελάς στη μέση γη. Όλοι είναι τόσο σοβαροί. Μα είναι δυνατόν μωρέ να τα παίρνετε όλα στα σοβαρά? Δηλαδή έπρεπε να πάει ο Γκάνταλφ και να πει στο Φρόντο: λοιπόν, άκου Φρόντο, βρήκα ένα δαχτυλίδι. Το οποίο δαχτυλίδι, εάν το βρει ο σκοτεινός άρχοντας, καταστραφήκαμε όλοι. Και ο Φρόντο έπρεπε να ήταν σε φάση. Τι λέει ο βλάκας, ρε! Άντε ρε βλάκα παράτα μας! Ωραίος ο Γκάνταλφ, ωραίος! Καλό, καλό, καλό! Είχα καιρό να ακούσω τέτοια αστεία, ωραίο, ωραίο! Αγγλία, δεν στο είχα, ε! Μιλάμε, ο μάγος της κωμωδίας είσαι! Επίσης, όχι μπετόβεργα, δεν είναι όλοι τόσο σοβαροί, υπάρχουν και comic relief χαρακτήρες και στην πρώτη ταινία συγκεκριμένα αυτός ο χαρακτήρας είναι ο Πίπιν! What about breakfast? We've already had it. We've had one, yes. What about second breakfast? Και κλείνει, παιδιά, την εκπληκτική κριτική του ως Skeletor 500 ή 500, όπως θέλετε, πείτε το. Η ταινία δεν έχει όριο, δεν έχει σπίθα και την ξεχνάς αμέσως. Εν τω μεταξύ, και ποια ταινία μιλούσαμε τώρα? Next! Τα Hobbit είναι εκεί! Όμιτσι! Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο βαρετή είναι αυτή η απόλυτη κουράδα! Διάβασα τα βιβλία και είδα και την animated ταινία όταν ήμουν παιδί. Παιδιά, όταν βλέπω κριτική και μπαίνει η φράση μπροστά «διάβασα τα βιβλία», δεν συνεχίζω κατά πάσα πιθανότητα να τη διαβάζω. Δεν ξέρω αυτή γιατί την έχω βάλει. Θα δούμε. Λοιπόν, διάβασα τα βιβλία λοιπόν και είδα και την animated ταινία όταν ήμουν παιδί και τα είχα απολαύσει και τα δύο. Την animated ταινία περισσότερο από το βιβλίο. Τι? Απίλαυσες την animated ταινία περισσότερο από το βιβλίο? Παιδιά, δείτε ένα στιγμιότυπο από την animated ταινία και συγκρίνετε έτσι το μυαλό σας με την ταινία που βγήκε μετά τη live action. You cannot pass.
Πώς σας φάνηκε? Πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό το φεστιβάλ ύπνου είναι τόσο οδυνηρό και βαρετό που πραγματικά δεν μπόρεσα να το δω ολόκληρο με μία φορά. Είναι από αυτές τις ταινίες που έχει περάσει μισή ώρα και δεν έχει γίνει τίποτα. Σκέφτεσαι καλά, πόση ώρα είμαι εδώ. Κοιτάς το ρολόι και νομίζεις ότι έχει περάσει μια ολόκληρη νύχτα. Αλλά έχει φτάσει τόσο μακριά που πρέπει να την τελειώσεις. Όχι, άμα βαριέσαι, μην τελειώσεις. Πολύ απλά. Παιδιά, δεν είναι κακό να θεωρείς μια ταινία βαρετή. Οκ, το δέχομαι, αυτό το δέχομαι. Είναι οκ. Αλλά εφόσον τη θεωρείς βαρετή, μην τη συνεχίζεις. Εφόσον τη συνεχίζεις, σημαίνει ότι δεν τη θεωρείς τόσο βαρετή. Δεν καταλαβαίνω γιατί υποχρεωτικά πρέπει η Sony και Ντέ να τελειώσεις μια συγκεκριμένη ταινία. Αφού δεν σ' αρέσει, άστινα. Μου πήρε μία εβδομάδα να τελειώσει. Τι είναι ρε πτυχιακή η τελεία. Που πήγα τώρα, το χάσα. Όχι, αλήθεια. Είχα υπολογίσει να τη δω τα Χριστούγεννα, αλλά ήταν τόσο βαρετή. Μου με έπαιρνε ο ύπνος συνεχώς. Είναι τόσο οδυνηρά, αργή και πληκτική που δεν έχω καμία επιθυμία να παρακολουθήσω τις επόμενες ταινίες. Ούτε την τριλογία Hobbit εννοείται. Άνα, γεια σου, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να κάτσει μια εβδομάδα ολόκληρη για να τελειώσει την πρώτη. Και ω Θεέ μου, αυτή η προφορά των Hobbit, τα δύο sidekicks που ακολουθούν τον φίλο τους με το ένα δαχτυλίδι, είναι φτιαγμένοι για να φαίνονται σαν φίλοι, αλλά είναι σαν ένα gay φεστιβάλ αγάπης χωρίς ανταπόκριση. Παιδιά, ακούστε, να ξέρετε ότι πολλές κριτικές που διάβασα, γιατί διάβασα πάρα πολλές κριτικές, μιλάνε για gay festival στο Lord of the Rings. Έχω δει πάνω από 30 φορές και τις τρεις ταινίες. Μα την Παναγία, σας το υπόσχομαι, δεν μου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό αυτή η σκέψη, αλλά και να ίσχυε. Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Εσείς, δεν είστε με τα καλά σας. Έχετε εσείς θέματα κόμπλεξ, φοβίες και ρατσιστικές ιδεολογίες και θα τα πληρώσει μια ταινία. Ο παχουλός Σαμ είναι ξεκάθαρα ερωτευμένος με τον Φρόντο και ο Μέρι σίγουρα ερωτευμένος με τον Σαμ. Αυτό είναι το μόνο που κατάλαβα από αυτά τα σαλιαρίσματα που δεν είναι καν στο βιβλίο. Ανταυτού βρέθηκα σε αυτό το φεστιβάλ βασανιστήριων και βαρεμάρας. Απλά χασμουριτό. Λοιπόν, άκου να δεις. Δέχομαι, το ξαναλέω, να μην σου αρέσει μια ταινία και να τη θεωρείς βαρετή. Αλλά σε θεωρώ τίγκα βλαμμένο. Μιλάμε τώρα για βασιλιά βλαμμένο του να μην σ' αρέσει μια ταινία και να κάθεσαι επί μια εβδομάδα να τη βλέπεις αποσπασματικά, λες και η σειρά. Next. Σιγά, δεν έχασε και τίποτα. Που ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχω γεμίσει σάλια το τάμπλετ. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσοι άνθρωποι αγαπούν αυτή την ταινία. Ούτε εγώ πραγματικά. Ποτέ δεν ήμουν πιο κοντά από το να βγω έξω από την αίθουσα. Α, έχουμε από αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ήταν αργή στην αρχή και περίμενα πότε θα γίνει συναρπαστικό ή τουλάχιστον ενδιαφέρον, αλλά έφυγα με την ευχή να μπορούσα να πάρω τις τρεις χαμένες ώρες της ζωής μου πίσω. Εντάξει, άμα έβρισες λιχνάρι κοντά σου. Μερικές από τις σκηνές σου κόβουν την ανάσα. Α! Μερικές από τις σκηνές σου κόβουν την ανάσα, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν συναρπαστικό. Okay. Αλλά ήταν εμφανές ότι οι περισσότερες από αυτές είχαν γίνει με τη χρήση blue screen. Και η υποκριτική, τα ειδικά εφέ και η πλοκή ήταν όλα απέσια και συχνά έπιαναν τον εαυτό μου να γελάει τόσο δυνατά από το πόσο απέσια ήταν. Ο φίλος μου, που είδε την ταινία μαζί μου, έφυγε για μία ώρα περίπου και μιλώντας μαζί του μετά, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε χάσει τίποτα τόσο σημαντικό. Η φράση, παιδιά, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, εδώ ταιριάζει όχι 100%, 600%, 1000%. Ο τύπος έχει φίλο που έφυγε μία ώρα πριν τελειώσει η ταινία και όταν επέστρεψε, ο άλλος θεωρεί ότι δεν έχασε τίποτα σημαντικό. Δεν πάτε καλά, ειλικρινά δεν πάτε. Ρε εσείς, στο βωμό του να γράψετε τη βλακεία σας και να δικαιολογήσετε την άποψή σας, δεν γίνεται αυτό που λέτε, δεν ισχύει. Οποιαδήποτε μία ώρα και να πιάσεις από την πρώτη ταινία Lord of the Rings, θα έχεις χάσει κάτι πολύ σημαντικό. Από πού θέλετε να πάμε? Καλά, από την αρχή δεν το συζητώ. Πάμε στα μισά της ταινίας. Στα μισά της ταινίας, άμα φύγεις για μία ώρα, σίγουρα θα έχεις χάσει το πιο σημαντικό απ' όλα. Την συνάντηση των Hobbit με τον Aragorn και αυτό που γίνεται με τον Nazgul, που σου λέει κιόλας ο Aragorn το τι είναι τα Nazgul και το μαχαίρωμα του Frodo που αυτό θα το κουβαλάει και στις άλλες δύο ταινίες. Δηλαδή θα με τρελάνετε. Πού? Πάμε στο τέλος. Άμα λείπετε στη μία τελευταία ώρα του Άρχοντα, θα χάσετε τον Gandalf, ο οποίος πέφτει στον κρεμό, τον τραβάει κάτω ο Balrog. Θα χάσετε το θάνατο του Boromir και θα χάσετε και το ότι σπάει η συντροφιά του δαχτυλιδιού. Δεν γίνεται να χάσεις μια ολόκληρη ώρα από τον Άρχοντα και να μην έχεις χάσει κάτι σημαντικό. Ξαναλέω, δεν είναι πως δεν δέχομαι ότι μπορεί να μην σου αρέσει, ρε παιδί μου, ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών. Οκ, okay, δεκτό. Αλλά δεν μπορείς να μου γράψεις βλακίες. Τι θα πει, έλειπε για μια ώρα και το συζητούσα μετά και κατάλαβα ότι δεν έχασε και τίποτα το σημαντικό. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, λέει και άλλα εδώ ο φίλος, αλλά μετά τη βλακία που πέταξε δεν συνεχίζω να διαβάζω. Next. Get a life. Και πάμε στη δεύτερη ταινία του Άρχοντα, το The Two Towers. Γιατί μπαίνετε στον κόπο να δείτε αυτήν την ταινία που είναι χάλια? Γιατί να θες να πας να δεις τύπους που τους αρέσει να πηδάνε από δέντρα? Get a life και πάτε να διαβάσετε κανένα βιβλίο της προκοπής από τον Dracula.
Συγγνώμη. Αν δεν έχετε δει ποτέ την ταινία, μην πείτε καν στον κόπο. Αν δεν την έχει δει κανείς την ταινία καν, γιατί να διαβάσει το σχόλιο σου. Περιμένετε. Δεν νομίζω κανένας από εδώ πέρα που με βλέπει να πηγαίνει στο IMDb να διαβάζει κριτικές και ειδικά κριτικές του ενός αστεριού για μια ταινία που δεν έχει δει ακόμα. Έχεις θέμα να το κάνεις αυτό. Έχεις μεγάλο θέμα να το κοιτάξεις. Καταλαβαίνω να δεις μια ταινία και μετά να μπεις στο IMDb. Να δεις ρε παιδί μου, ταιριάζει η άποψή σου με τους υπόλοιπους, δεν ταιριάζει. Έχουν πολύ την ίδια άποψη με σένα ή δεν την έχει κανείς. Το καταλαβαίνω, okay. Αλλά να πας να διαβάσεις κριτικές για μια ταινία που ακόμη δεν έχεις δει, πραγματικά δεν βγάζει κανένα, μα κανένα, απολύτως νόημα. Εάν το έχεις κάνει έστω και μία φορά στη ζωή σου, μην το ξανακάνεις. Next. Ο κριτικός από την Περσία. Ο Σνούπι 1 γράφει: το γεγονός ότι η πλειοψηφία των θεατών βαθμολόγησε αυτή την ταινία με 10 είναι απλά λυπηρό. Είναι αυτό που πλέον πλασάρεται ως ποιοτική mainstream ψυχαγωγία? Γιατί τόση φασαρία για αυτή την ταινία? Η πρώτη ήταν ok, αλλά αυτήν την βρήκα απέσια. Πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν μέσα η Liv Tyler? Πάρ' το πίσω αυτό που είπες. Πάρ' το πίσω τώρα! Θα μπορούσα να βγάλουν εντελώς το χαρακτήρα της και να γλιτώσω 15 λεπτά από τη ζωή μου. Όχι, δεν θα τα γλιτώνες, θα στάπερνα εγώ άμα την έβγαζα από την ταινία. Τα 15 λεπτά από τη ζωή του εννοώ, για ποιον δεν κατάλαβε. Πιστεύω πως την έβαλαν μόνο και μόνο επειδή είναι ένα μεγάλο όνομα για να το βάλουν στην αφίσα. Σιγά το μεγάλο όνομα που ήταν η Liv Tyler πριν παίξει τον Άρχοντα, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Μετά τον Άρχοντα έγινε όνομα, βασικά δεν έγινε ποτέ όνομα η κοπέλα, γιατί επέλεξε, μάλλον θα πω εγώ, να μην κάνει και ποτέ μεγάλη καριέρα. Τότε έκανε έτσι λίγο τα βαντούρ και αυτό ήταν. Ο μικρός της ρόλος δεν προσφέρει τίποτα στην συνολική πλοκή. Βρήκα ενδιαφέρουσα την περιπέτεια του Φρόντο. Α, λέει και κάτι καλό, ορίστε. Αλλά δεν επικεντρώθηκε εκεί η ταινία. Πού επικεντρώθηκε δηλαδή? Όλες οι ταινίες εκεί επικεντρώνονται, τέλος πάντων. Ήταν κυρίως μια βαρετή πολεμική ταινία. Ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή. Τώρα λέτε ό,τι σας κατέβει, βρε Σνούπι. Πολλά μπορείς να πεις για τις ταινίες The Lord of the Rings και ειδικά για το The Two Towers. Μπορείς να πεις πολλά. Μπορείς να πεις για τον Treebeard, για γενικά με τις σκηνές με τους Ed. Αλλά ρε φίλε, το μόνο που δεν μπορείς να την πεις είναι βαρετή πολεμική ταινία. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Ένιωθα λες και κάποιος μου στρίβει και τα 9 μου piercing ξανά και ξανά. Διαλόγω, ο Ξέρξης έχει γράψει την κριτική. Βρε Σνούπι! Οι πολεμικές σκηνές ήταν απλά επαναλαμβανόμενες. Κοίταξα το ρολόι μου πιστεύοντας ότι θα τελειώσει, αλλά συνειδητοποίησα ότι έμεναν άλλες 2 ώρες. Ένιωθα σαν να με βασανίζουν αργά. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έχασα 9 δολάρια και ένα βράδυ Παρασκευής. Παιδιά, λογικό, με 9 δολάρια, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Πόσα piercing κάνεις ακόμα? Τώρα, ρε παιδιά, τι να σχολιάσω σε μια κριτική που λέει ότι το The Two Towers είναι μια βαρετή πολεμική ταινία, δηλαδή. Άσο, χέστο, λοιπόν. Next! Στα όριστα γραβουνά. Ελάτε! Ελάτε να δείτε την πιο βαρετή ταινία που φτιάχτηκε ποτέ! Έλα, κόσμε! Έλα, πάρε! Οι σκηνές μάχης, σαν τις πρώτες ταινίας, ήταν καλές. Καταπληκτικά κινηματογραφικά κομμάτια. Φίλε μου, αυτά να τα πεις στον προηγούμενο, τον Σνούπι. Οι υπόλοιπες 2,5 ώρες όμως, πάλι, όπως και στην πρώτη ταινία, μπορούσαν να τις είχαν φάει. Παραλίγο να με πετάξουν έξω από τον κινηματογράφο γιατί πανηγύριζα όταν αυτός ο τριχωτός Ρέιτζερ έπεσε από τον κρεμό και παραλίγο να με πετάξουν και πάλι έξω γιατί έκλαψα όταν κατάλαβα πως είναι ακόμη ζωντανός. Τώρα παιδιά, μπορεί να γελάω από αυτό που διάβασα, αλλά να ξέρετε ότι αυτή εδώ η τύπη, αυτή εδώ η κάστα, η κατηγορία πρέπει να καεί στην κόλαση. Και όταν λέω κάστα για κατηγορία συγκεκριμένη, εννοώ αυτούς που πηγαίνουν στο σινεμά γιατί κάποιος τους έβαλε αγκαρία να πάνε για να έχουν παρέα στην ταινία, μην πάνε μόνος να τη δουν, που δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό στο να πας να δεις μόνος σου μια ταινία και πρέπει να τραβολογήσει κάποιον. Τέλος πάντων, τους τραβολογάνε, πάνε τελικά, τη βλέπουν με το ζόρι και καταντάνε να τρολάρουν κάθε σκηνή της ταινίας, είτε αυτή είναι αστεία, είτε αυτή είναι σοβαρή. Και σπάνε τα νεύρα σε όλους τους υπόλοιπους μέσα στο σινεμά. Και κάνει καραμπάμ, παιδιά, ότι αυτός είναι ένας από αυτούς. Γιατί και λέει ότι του άρεσαν οι σκηνές μάχης, αλλά λέει ότι γέλασε σε μία από αυτές. Και επίσης λέει κιόλας ότι θα μπορούσαν να έχουν κοπεί οι υπόλοιπες 2,5 ώρες, γιατί οι υπόλοιπες 2,5 ώρες είναι όλο μπλα μπλα και πολύ αργές και θέλουμε μόνο μάγες, μπαπαμπούπα και τα σχετικά. Βρε και φταί, αν δεν υπήρχαν οι υπόλοιπες 2,5 ώρες να σου σετάρουν όλο αυτό για να σου φανούν ενδιαφέρουσες οι σκηνές μάχης, guess what, δεν θα σ' άρεσαν ούτε αυτές. Που θα μου φωνάξει κιόλας, ελάτε να δείτε την πιο βαρετή ταινία που φτιάχτηκε ποτέ. What's next? Ο παραμυθάς. Κάποτε υπήρχαν δύο αγόρια που τους άρεσε να κάθονται σε δέντρα που περπατούν. Έτσι αποφάσισαν να αναρχηθούν σε ένα δέντρο και περίμεναν να πάει κάπου. Αρχίζει να περπατάει και λένε ευχαριστώ στο δέντρο. Το δέντρο περπατά. Τα αγόρια κάθονται σε αυτό.
Το να κάθεσαι στα δέντρα είναι ωραίο, ειδικά όταν έχετε 3 ώρες για να το παρακολουθήσετε. Λίγο καιρό αργότερα, βλέπουμε τα αγόρια να κάθονται στο δέντρο που περπατάει. Ανέφερα ότι κάθονται σε ένα δέντρο που περπατάει. Ανέφερα ότι τους παρακολουθούσαν να κάθονται σε ένα δέντρο με πόδια για 3 ώρες. Τι σωρός από επιτηδευμένα υπερβολικά προκατελημένα χάλια είναι αυτός. Βαρετό, βαρετό, βαρετό. Θα προτιμούσα να κάνω τουρσί του σόρχης μου παρά να παρακολουθώ ξανά αυτό το μεσαίας ποιότητας αγγλικό σκουπίδι. Για παραγγελία λοιπόν από όρχη τουρσί μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον Pathetic Cinema. Next. Δεν μ' αρέσει, αλλά το είδα. Και αν νομίζατε παιδιά ότι μέχρι τώρα έχω διαβάσει εκνευριστικά reviews, ήρθε η ώρα να πάμε στα reviews για την τρίτη ταινία Lord of the Rings. Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών είναι μία από τις σειρές ταινιών που πραγματικά μισώ και δεν θα σας εκπλήξει ότι δεν είμαι μεγάλος οπαδός των ταινιών φαντασίας γενικά. What the fuck? Βρε μαζόχες, αφού δεν είσαι φαν των ταινιών φαντασίας, γιατί έκατσες να δεις τον Άρχοντα, γιατί? Και όχι απλά έκατσες να τον δεις. Πες, έγραψε κριτική! Ρε παιδιά, βγαίνω από τα ρούχα μου γιατί αυτό το πράγμα είναι σαν να λέω ότι μου αρέσει το φαγητό, να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο να φάω, να μην μου αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά, που κακά, και να πηγαίνω και να παραγγέλνω μακαρόνια με κιμά και μετά να πηγαίνω και να βάζω στο ίντερνετ ένα αστέρι στο εστιατόριο γιατί φτιάχνουν άσχημα μακαρόνια με κιμά. Αφού δεν μου αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά! Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πείτε μου τώρα εάν αυτός ο τύπος εδώ είναι ηλίθιος ή δεν είναι. Νομίζω ότι το κύριο ζήτημά τους είναι το πόσο βαρετές είναι αυτές οι ταινίες και πόσο πολύ διαρκούν. Τους παίρνει αιώνια να παρακολουθήσετε μόνο κάποια μυθικά πλάσματα να περπατούν για όλους. Να ορίστε, λέει βλακίες ρε παιδιά. Λέει πράγματα τα οποία γίνονται σε όλες τις ταινίες φαντασίας και απλά δεν το αρέσουν οι ταινίες φαντασίας. Λέει βλακίες. Σίγουρα υπερεκτιμημένο. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό κέρδισε 11 Όσκαρ. Πώς να τα καταλάβεις αφού δεν σου αρέσουν! Θα έπρεπε να είχα σταματήσει να το παρακολουθώ και εγώ αλλά και οι φίλοι μου αφού αποκοιμηθήκαμε όσο τη βλέπαμε. Άνα γεια σου! Ναι! 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 Αυτό λέω! Ναι! 1 στα 10 και δεν είμαι σίγουρος αν αυτή η σειρά ταινιών θα άξιζε γενικά κάποιο αστέρι. Προσέξτε, είναι το 2021 το review, είναι πιτσιρικάς αυτός που το έχει κάνει. Και προσέξτε τώρα, λέει, δεν είναι σίγουρος εάν αυτή η σειρά ταινιών θα άξιζε γενικά κάποιο αστέρι, που σημαίνει ότι έχει δει και όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή έχει δει και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη. Ενώ δεν του αρέσουν αυτές τις ταινίες. Ε, είσαι βλάκας. Next. Δίπλα στο Μπομπ Σουγκαράκι. Αυτή η ταινία ήταν απέσια για εμένα, πρώτον γιατί δεν με τράβηξε ποτέ μέσα στην ιστορία της. Μόνο για δευτερόλεπτα με ένοιαζε κάτι ή καταλάβαινα κάτι από την ιστορία ή την υποκριτική. Ήμουν απλά ανήσυχος και βαριεστημένος. Η σκηνοθεσία, απλά άθλια. Η κινηματογράφηση, βαρετή και προβλέψιμη. Το edit, ένα μπέρδεμα. Η μουσική σύνθεση, προβλέψιμη. Το σενάριο, για νήπια. Η υποκριτική, χωρίς καμία εξαίρεση, άθλια. Η διάρκεια, τρελή. Τα γεγονότα, πολύ υπερβολικά για φανταστικά. Τα hockey CGI effects είναι μια παιδική ταινία σαν το βιβλίο της ζούγκλας. Αυτό δεν είναι κριτική, φιλέ. Είναι περίοδος από τα 17. Η ταινία ανήκει στο Nickelodeon μεταξύ του Bob Σφουγγαράκη και του Johnny Bravo. Δεν μπορείς να φανταστείς ποια ταινία θα δούμε. Θα δούμε το Μουσαράς 4. Δεν μας τρομάζει τίποτα. Σφέγγλ, I've got one. Σφέγγλ. Συγγνώμη. Άσε τα παιδάκια ήσυχα. Ανόητη. Δύο ώρες αργότερα. Ω, τέλειωσε η ταινία! Δεν την είδαμε καθόλου! Θα την ξαναδούμε! Και αυτή τη φορά ολόκληρη! Στην πραγματικότητα πρέπει να υπάρχει ένας νόμος ενάντια στις ταινίες του Peter Jackson. Ακούσατε έκτακτο παράρτημα. Από αύριο, οποιοδήποτε βλέπει ταινία του Peter Jackson θα εκτελείται δημόσια στην πλατεία του χωριού. Next. Πάρτε με τηλέφωνο! Τόσες πολλές υψηλές προσδοκίες που όλες καταραίουν στο τελικό επεισόδιο της ιστορίας. Πρώτα απ' όλα, ο Ορλάντο Μπλουμ είναι γκέι. Είναι ένας από τους πιο αξιολείπητους ηθοποιούς που έχω δει ποτέ. Δεύτερον, αυτή η ταινία είναι απίστευτα μεγάλη και τραβηγμένη, μη έχοντας τίποτα πιο ενδιαφέρον από τους δύο πύργους. Τέλος, είναι πολύ απογοητευτική η υποκριτική των Eliza Wood και Sean Astin. Έχουν κάνει και καλύτερα project. Ευτυχώς για τους κινηματογραφόφιλους υπάρχουν πολλές ποιοτικές ταινίες φαντασίας, όπως το Manos Hands of Fate και Mortal Kombat Annihilation. Πολύ αστείος είσαι, ρε! Θέλετε να μου κάνετε και ειρωνίες, βρε, κεφτέδες με πόδια. Το μόνο καλό πράγμα σε αυτή την ταινία είναι... Περίμενε! Δεν υπάρχει κάτι καλό!
Πάρτε αυτό το review στα σοβαρά, γιατί μιλάω σοβαρά. Εάν θέλετε να με καλέσετε για να μιλήσουμε, τηλεφωνήστε στο. Ζητήστε τον Χρήστο ή τον Αλέξη. Όποιος είναι από εκεί πέρα, ας πάρει ένα τηλεφωνάκι τον τύπο. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί σε ένα τηλέφωνο θα μπορούμε να ζητήσουμε ή τον Χρήστο ή τον Αλέξη. Και οι δύο γράφονται ταυτόχρονα. Πάντως δεν κολλώνει το παλικάρι. Στηρίζει την άποψή του. Σου λέει: άμα έχει κανένα πρόβλημα, πάρε με τηλέφωνο, ρε. Πάρε με τηλέφωνο να τα πούμε. Next. Ο απόλυτα ευγενικός. Γαμ***με. Αυτό ήταν βαρετό. Το γαμ***ο συνέχιζε για πάντα. Σκοτώστε το μ***ο που το έκανε αυτό. Ο Βιτσιόζος. Αυτή η ταινία δεν έλεγε να τελειώσει και η ειρωνία είναι πως έχει 4 τέλη. Προτιμώ να με μαστιγώνουν με σηματόπλεγμα παρά να κάτσω να δω ξανά αυτές τις ταινίες και δεν μιλάω καν για τα extended versions. Εγώ με Βιτσιόζους δεν μιλάω. Next. Ο Batman των κριτικών. Για το τέλος σας άφησα τον καλύτερο, για το τέλος σας άφησα έναν άνθρωπο που νιώθει το καθήκον να κάνει κάτι το οποίο δεν θα το έκανε κανένας άλλος. Και μιλάω φυσικά για τον κριτικό κινηματογράφου που γράφει στο Rotten Tomatoes και λέγεται Daniel M. Kimmel. Και γράφει: παρά το γεγονός πως η ταινία πιθανότατα θα σπάσει όλα τα ρεκόρ του box office, γεια σου ρε γκουρού. Αυτός ο κριτικός, μιλάει σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό του, όχι δεν κάνω λάθος. Αυτός ο κριτικός είναι υποχρεωμένος να αναφέρει ότι αποτυγχάνει σχεδόν σε κάθε τυχή της. Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε άρχοντα Ντάνιελ, μπράβο ρε άρχοντα, σε ευχαριστούμε. Πάλι καλά που υπάρχεις και εσύ ρε Ντάνιελ, πάλι καλά. Τι θα κάναμε Ντάνιελ, βάλτε το ένα αστέρι εκεί στο Hollywood, στο δρόμο κάτω εκεί, βάλτε το δίπλα από ποιον, από ποιον να πω. Δίπλα από τον Ταραντίνο ρε, βάλτε και τον Ντάνιελ να γουστάρουμε. Και έτσι παιδιά, με αυτό το αίσθημα ευθύνης του Ντάνιελ, θα κλείσει το σημερινό επεισόδιο ένα αστέρι για την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ευτυχώς. Είμαι πολύ χαρούμενος παιδιά γιατί είναι άλλη μια φορά που τελειώνω βίντεο ένα αστέρι και δεν έχω πάθει εγκεφαλικό. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσαν τα σημερινά σχόλια και θα ήθελα να πάτε εσείς κάτω και να μου αφήσετε ένα σχόλιο με την πιο ηλίθια αρνητική κριτική που έχετε ακούσει για τις ταινίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Σίγουρα 1000% θα έχετε κάποιο γνωστό, κάποιον φίλο, κάποιον παιδί μου που θα ήρθε και θα σας είπε κάτι άσχημο για τον Άρχοντα. Get crazy, να μου το γράψετε από κάτω. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο TikTok αλλά και στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις τις βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα και να είστε όλοι καλά. Τσουλάω.